Muera y Pérez me block out. Ventura Medina mi. Y Anolefón, que dextero block. Nogueras que Jordanu. Vale, con Nogueras, Labruc y a Pérez, que se me ha de Κουέρα στην ευθεία, άθος. Πολύ δυνατό χτύπημα από την Τζένιφερ Νογκουέρας. Έστοχη η Μαρίνα Λαβρού. Και η Πέρες πλάσαρε. Τέλμα Χριστοφόρου. Ξανά η Χουντίμα με καλό μπλοκ του Απόλλωνα. Η Λαβρού το κάνει 21-17. Με υποδοχή της Πέρες. Κάρφωσε η Λαβρούκ, ο Απόλλωνας 25-20. Ο Γουέρας, Βεντούρα στην ευθεία. Ο Γουέρας για την Πέρες που απαντά με τον ίδιο τρόπο, με μπλοκάουτ. Κωνσταντάν, ο Γουέρας με ωραίο τρόπο η Βεντούρα. Εξαιρετικό πλασέ Τζέσικα Βεντούρα. Ο Απόλλωνας παίρνει το παιχνίδι. 3-2 με 15-10 το tie break. Ο Απόλλωνας γυρίζει το παιχνίδι και είναι και έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο. Νογουέρας με το ένα χέρι, Λαβρού καρφώνει. Νογουέρας, η Λαβρού για το καρφί. Η Πέρες πέρασε την μπάλα και ο Απόλλωνας είναι πρωταθλητής. Έκτο πρωτάθλημα για τους Κιανόλευκους, οι οποίοι πανηγυρίζουν με τον κόσμο τους. Το μπλοκ του Απόλλωνα λίγο στην προσπάθειά της και η Λαβρούκ κάρφωσε διαγώνια. Πολύτιμη πόντη της Λαβρούκ και στο σημερινό παιχνίδι. Χουντίμα με μπλοκ του Απόλλωνα, προβάδισμα Κιανόλευκων στο τρίτο σετ. Γιορδάνου με φάλσο, δυσκόλεψε την άμυνα της Ολυμπιάδας και ο Γουέρας κάνει το 22-17. Βεντούρα κάρφωσε τον μπλοκάου, τελείωσε το παιχνίδι. 25-19, πανηγυρισμοί για το τρέμπολ του Απόλλωνα. Αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα σας. Όπως έχετε καταλάβει, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ομάδα που έχει την τύχη να χαμογελά για όχι μόνο ένα λόγο, αλλά για τρεις. Φέτος ο Απόλλωνας κατέκτησε στην γυναικεία πετόσφαιρα και τους τρεις τίτλους, οπότε βρισκόμαστε εδώ, στην έδρα του Απόλλωνα Λεμεσού, την Απόλλωνα Αρένα, εδώ που έζησαν πολλές καλές στιγμές φέτος οι φίλοι των Κιανόλευκων, για τον λόγο που προείπα. Ο Απόλλωνας πήρε όχι μόνο έναν τίτλο, αλλά το φετινό τρέμπολ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε την φετινή σεζόν και έχω πολλά άτομα που χαμογελούν εδώ, οπότε θα πάμε να δώσουμε το λόγο σήμερα στους πρωταγωνιστές αυτής της φετινής επιτυχημένης χρονιάς, άκρος επιτυχημένης, ξεκινώντας από τον παρτενέρ στον απέναντι πάγκο, τον αναπληρωτή πρόεδρο των Κιανόλευκων, τον Λοϊζο Πετούση. Θα κάνουμε μια συζήτηση γενικότερα για την ομάδα, ίσως τις δυσκολίες για να βρεθεί ο Απόλλωνας σε θέση ώστε στο τέλος της ημέρας να κατακτήσει τους τρεις τίτλους και γενικότερα για τις πολλές χαρές που έφερε Λοΐζο Πετούση η φετινή γυναικεία ομάδα.
Καλό απόγευμα, καλησπέρα καταρχήν. Καλό απόγευμα, χαίρετε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσουμε την Cablenet που μας κάνει την τιμή να έρθει στο γήπεδο μας, στο χώρο μας, μαζί με, με όλη την ομάδα μας, γιατί εδώ είμαστε μία ομάδα, όλοι μαζί. Ναι, ήταν μία δύσκολη χρονιά για μας, αλλά είμαστε σίγουροι ότι φέτος θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, διότι η ομάδα δούλεψε σκληρά. Ο προπονητής μαζί με τις παίχτριες μας, με τους προπονητές μας, δούλεψαν σκληρά για αυτό το αποτέλεσμα. Δεν τα βάλαμε κάτω, μιλούσαμε λίγο, δουλεύαμε πολύ. Η ομάδα δουλεύει τέλεια σε όλους τους τομείς, από πάνω μέχρι κάτω, μέχρι και τον τελευταίο τροχό. Και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο δεν θα σταματήσει εδώ. Ο Απόλλωνας επέστρεψε στο θρόνο του πια, μετά από σκληρή δουλειά, μετά από την ανοβρία που είχαμε στους τίτλους. Επέστρεψε και θα μείνει εκεί για πολλά χρόνια. Ένας από τους λόγους επιστροφής της ομάδας προφανώς είναι και ο προπονητής, προπονητής των επιτυχιών, Γιάννης Γιαπάνης. Αν θέλει να πάρει και το μικρόφωνο σιγά σιγά για να μπορέσει ο coach να μας πει πώς προσέγγισε την φετινή σεζόν. Γιάννη, συγχαρητήρια. Μεγάλη χρονιά, κατάληξη τέλεια προφανώς με τους τρεις τίτλους. Θεωρείς πως για να έρθει η ομάδα να πανηγυρίζει τους τρεις τίτλους περάσετε αρκετές δυσκολίες, στις οποίες αναφέρθηκα και προφανώς γιατί υπήρχε και η παρένθεση της πανδημίας που επηρέασε άπαντες, αλλά γενικότερα και τραυματισμοί που έφεραν εκτός κάποιες αθλήτριες, για να έρθετε σε ένα σημείο που ο Απόλλωνας βρήκε ρυθμό. Πιθανολογώ πως μετά και τον Γενάρη είδαμε την ομάδα σας να κάνει σπουδαία παιχνίδια. Κερδίσατε ανελιπώς την Ολυμπιάδα που ήταν η κύρια αντίπαλος την φετινή χρονιά. Όλα αυτά μπορούν να μπουν έτσι στη μνήμη σου και να θυμηθείς κάποιες στιγμές τις οποίες πήρατε τελικώς πλεονέκτημα. Καλησπέρα, Ρίν, καλησπέρα σας. Στη μνήμη μου. Η μνήμη μου είναι γεμάτη για φέτος, γιατί η χρονιά ήταν σε διάρκεια, ήταν ξέρω, 7-8 μήνες, όμως στην ουσία για μας ήταν 24 ώρες βάσεως η δουλειά που έκαναμε για να καταφέρουμε να βγάλουμε εις πέρας αυτά τα αποτελέσματα. Μπορώ να σκεφτώ για να θυμηθώ πάρα πολλά πράγματα, ειδικά τώρα που είμαστε σε αυτόν τον χώρο το συγκεκριμένο. Περάσαμε απίστευτες ώρες, δύσκολες ώρες. Όμως είχα την τύχη να έχω άξιους συνεργάτες δίπλα μου και ακόμα και αθλήτριες οι οποίες είναι top class, είναι νομίζω. Top class, αν θέλεις, top χαρακτήρες. Χαρακτήρας και για τις τρεις παίχτριες που έχεις δίπλα σου που λειτουργήσαν σωστά και έφεραν εις πέρα πολλά από αυτά που ζητούσες. Εννοείται. Εγώ μας αυτό τις κοπέλες, γιατί είχαμε 12 με 14 κοπέλες σαν λοιπόν στην προπόνηση, οι οποίες κάθε μέρα ήταν κάτι το σαν challenge για κάποιες από τις κοπέλες και για μας το ίδιο να τις έχουμε σε κατάσταση ούτε ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν. Σίγουρα ξεκινάνε τη σεζόν με το τουρνουά του Ράνιος Ιωαννίδης, το οποίο πηγαίνοντας εκεί πέρα, εμείς απλά πήγαμε σαν να κάνουμε μια καλή προετοιμασία, αλλά βλέποντας το τρόπαιο που ήταν εκεί στο γήπεδο, που εγώ δεν το περίμενα, δεν είχα αντιληφθεί ότι ήταν κάτι το. Αμέσως οι κοπέλες έξω, ήταν έναν τρόπαιο και αφηνιάσαν λίγο. Και παίξαμε πολύ καλά τα δύο παιχνίδια εκεί πέρα και κερδίσαμε το πρώτο μας τρόπαιο. Μετά, όντως, είχαμε κάπου είχαμε χάσει λίγο το. Ξέρω, τη συνοχή μας σαν ομάδα κάπου είχαμε χαθεί λίγο. Ξέρω ότι επέρασε, όμως μετά το Δεκέμβρη και μετά η ομάδα πήρε τα πάνω της και μέχρι το τελευταίο παιχνίδι που τα δύσκολα είναι στο τέλος, εννοείται, γιατί η ομάδα πρέπει να μένει σε ψηλό επίπεδο μέχρι για πολλούς μήνες. Μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, ίσως για μένα, θεωρούμε ίσως το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς. Που είναι πολύ σημαντικό να φτάσει τη λίγο κυπέλλου και με την πίεση και αυτά να παίξει τόσο ωραία. Όμως να σημειώσω ότι την τελευταία εβδομάδα πριν τον τελικό, που ήταν και το Πάσχα, έκαμε τις καλύτερες προπονήσεις. Και αυτό φάνηκε στο Final Four.
Λοιπόν, πριν πάμε να μπούμε περισσότερο στην ουσία και την χρονιά και προφανώς να μας παρουσιάσει και τους συνεργάτες σου, γιατί ο κόσμος ο περισσότερος ακούει συνεχώς τον Γιάννη Γιαπάνη και πολλές επιτυχίες από τον προπονητή, αλλά και το τεχνικό επιτελείο ουσιαστικά κάνει πολλή δουλειά και χέρι εκτίμησης. Πάμε όμως πρώτα να δούμε το απολογιστικό της φετινής σεζόν. Πώς ξεκίνησε ο Απόλλωνας? Μίλησε ο Γιάννης Γιαπάνης για το Super Cup. Από εκεί ξεκίνησε στο Κίτιον η χρονιά για τον φετινό Απόλλωνα και κατέληξε στο Θεμιστόκλειο και πάλι με κούπα. Ο Property Gallery Απόλλων κέρδισε στον τελικό κυπέλου με 3-0 σετ την Ολυμπιάδα Νεάπολης και ολοκλήρωσε μια σπουδαία σεζόν με ονειρικό τρόπο, κατακτώντας όλους τους διαθέσιμους τίτλους στην Κύπρο. Η κούπα κυπέλου στο Θεμιστόκλειο ήταν η απόλυτη καθιέρωση του Απόλλωνα ως η κορυφαία ομάδα της φετινής σεζόν, με τη σφραγίδα επιβεβαίωσης ενός τρέμπλ. Η επιστροφή του Γιάννη Γιαπάνη έφερε και πάλι στην ομάδα τη στόφα του νικητή και η σπίθα της ομάδας μέσα στο 2022 έγινε την πλάστικα υπέρ των κιανόλευκων και ασυστερούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον πίνακα από την Ολυμπιάδα Νεάπολης. Οι Αμαζόνες είναι οι κυρίαρχες στη σεζόν 2021-22. Οι Γαλάζιες πέτυχαν το τρέμπλ ξεκινώντας από τον περασμένο Οκτώβριο με το Super Cup, Ουράνιους Ιωαννίδες, και δείχνοντας ότι πρόσθεσαν τα κομμάτια του παζλ που ήθελε ο προπονητής για να μπορέσει η ομάδα να απογειώσει τις διαγώνιες Πέρες και Βεντούρα. Η πασαδόρος από το Puerto Rico Jennifer Nogueras ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας, κατευθύνοντας μπάλες στην επίθεση αλλά λειτουργώντας αρμονικά και στην άμυνα, με τις ξένες παίκτρες να δίνουν τον Latin ρυθμό ακόμα και όταν η ομάδα σε κάποια παιχνίδια βρισκόταν πίσω στο σκορ. Ο Απόλλωνας κατάφερε να πιάσει ρυθμό μετά τα Χριστούγεννα και το ανέβασμα της ομάδας έφερε το ποθητό αποτέλεσμα με εξαιρετικό βόλεϊ, το οποίο απόλαυσε ο κόσμος που έδωσε βροντερό παρόν στα μεγάλα παιχνίδια. Καταλυτική παρουσία του κόσμου και στο παιχνίδι τίτλου με την Ολυμπιάδα, εκεί όπου ο Απόλλωνας ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση, ανεξάρτητα αν έμεινε πίσω με 2 σετ. Στο τελευταίο παιχνίδι, επίσης εντός έδρας, η δυναμική του κόσμου αλλά και η ενέργεια όλης της ομάδας δεν επέτρεψαν στην ΑΕΛ να κάνει σκέψεις για ανατροπή της φιέστας, ενώ και στο κύπελο ο Απόλλωνας είχε τον πρώτο λόγο με την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία που εξωτερικεύτηκε στο Θεμιστόκλειο. Συστατικά της φετινής επιτυχίας αρκετά. Ο προπονητής που έδωσε ρόλο σε αρκετά κορίτσια, ακόμα και σε νεαρές αθλήτριες, οι οποίες θα μπορέσουν στο μέλλον να έχουν αγωνιστικά περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Οι καλύτερες κατά γενική ομολογία ξένες παίκτες στο πρωτάθλημα, οι Κύπριες παίκτες του Απόλλωνα έπαιξαν κομβικό ρόλο σε αρκετά μάτς με τη συμβολή τους στο παρκέ. Οι Ορδάνους, Λάμπρου και Λαβρούκ πολύτιμες για κάθε ομάδα, με την Κατερίνα να ακολουθεί τα χνάρια της αρχηγού και να κάνει σπουδαία σεζόν κερδίζοντας δικαιωματικά φανέλα βασικό από τον Γιαπάνη. Στάθηκε αρκετά καλά στη θέση της λίμπερο η Άντρια Ζακχαίου, η οποία όπου χρειάστηκε είχε και τη βοήθεια της βασιλικής Χατζη Κωνστάντα, ενώ η νεαρή Ποπολίτοβα αναμένεται να έχει περισσότερη συμμετοχή στα μελλοντικά σχέδια της ομάδας. Ευχάριστη έκπληξη της φετινής ομάδας η Βενιαμίν Θεία Χριστοφόρου, η οποία μεγαλούργησε στο σερβίς όποτε χρειάστηκε και παρά το νεαρό της ηλικίας της δείχνει το δρόμο για συνομήλικές της όσον αφορά την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία που πρέπει να έχουν οι αθλήτριες με δουλειά και υπομονή στην εκμάθηση. Το ταλέντο πάντως στην ομάδα υπάρχει και λογικά αν η διοίκηση συνεχίσει να υποστηρίζει την καλή δουλειά και το οικογενειακό κλίμα, τότε και την επόμενη σεζόν ο Απόλλωνας θα είναι το σοβαρό φαβορί κατάκτησης των εγχώριων τροπαίων. Για την ώρα, η τροπαιοθήκη της γυναικείας παιδοσφαιρικής ομάδας αριθμεί 6 πρωταθλήματα, 5 κύπελα και 6 Super Cup Κύπρου. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για το πολύ ταλέντο που προφανώς υπάρχει, Γιάννη, θέλω να μας κάνεις μια πάσα και για το Στέργιο που είναι δίπλα σου και για τον Κωνσταντίνο που θα μας βοηθήσει σήμερα στην μετάφραση. Γενικότερα για τα άτομα που στήριξαν αυτή την καλή χρονιά. Νομίζω ο κύριος Άντρος Χρυσοστόμου είναι στυλοβάτης όλων αυτών των προσπαθειών για να έχετε εσείς έναν επαγγελματικό τρόπο δράσης. Περισσότερα μπορείς να μας πεις. Ναι, Άρη μου, όντως είμαι ευγνώμων για τα παιδιά που έχω δίπλα μου. Η χρονιά φέτος, όχι και φέτος, γιατί χρόνια που συνεργαζόμαστε και με το Στέργιον ειδικά και με το Σοκράτη, ο Κωνσταντίνος τώρα ξεκινήσαμε, ο κύριος Άντρος εννοείται, ας πω ένα-ένα. Εγώ θεωρώ ότι μόνος μου δεν μπορούσα να κάνω ό,τι έκαναμε σαν ομάδα και θεωρώ ότι και ήταν μεγάλο στρίμα και για τις κοπελές. Δηλαδή είχαμε μια χημία, οι τέσσερις μας που ήμασταν σαν προπονητές, εγώ, Σοκράτης, Κωνσταντίνος και ο Στέργιος, το οποίο συμπλήρωνε ένας τον άλλο. Κάπου δηλαδή κάποιος ανέβαζε τις εντάσεις, κάποιος κατέβαζε, κάποιος διόρθωνε πράγματα. Εντάξει, το ξαναείπα μεταξύ σε κύκλο φίλων μας, να σας το πω και εσάς πώς το νιώθω, είναι ότι την πρώτη φορά που ήμουν με COVID, όταν είχαμε COVID τα Χριστούγεννα και λοιπά, από τις προπονήσεις 10 μέρες περίπου, αχώθηκα λίγο, λέω και οι κοπέλες μόνες τους,
Έχει τα πίσω την ομάδα πολλά καλύτερα από ό,τι την άφησα. Δηλαδή είχε πιο πολύ διάθεση και βελτιωμένα πράγματα που θέλαμε να δουλέψουμε. Γι' αυτό οφείλεται εννοείται στους συνεργάτες μου που τα δαμε μόνοι τους όλη μέρα. Τους ευχαριστώ που είναι. Πρώτος δίπλα μου είναι ο Στέργιος Φραγκέσκο. Χρόνια είμαστε μαζί, πέρασαμε πολλά μαζί. Ήμασταν και αντίπαλοι κάποιες χρονιές. Και για μένα πέρασαμε καλά πάλι. Ο Κωνσταντίνος Χατζηδαμιανός, το καινούργιο μέλος του team, ήρθε φέτος κοντά μας. Είναι άψογος, ήταν άψογος τα πάντα, ήταν πάντα δίπλα μας. Ο Σωκράτης ο Βασιλείου, χαριτολογώντας, λέμε ότι είναι μεταγραφή του τίτλου, γιατί ήρθε τα Χριστούγεννα που εξεγήσε η ομάδα να ρολάρει. Τη Γιάννετ Σωκράτου, η οποία μας βοήθησε αφάνταστα, ώρες ατελείωτες μαζί που δουλέψαμε για τις αναλύσεις των αντιπάλων. Και ο μοναδικός στατιστικολόγος που πήρε δύο τρέμπολ την ίδια χρονιά. Νομίζω πρέπει να το... Αυτό πρέπει να καταγραφεί στην ιστορία. Νομίζω πρέπει να είναι η πρώτη Τζανέτ που πήρε τρέμπολ με την Ομόνια και τρέμπολ με τον Απόλλωνα την ίδια χρονιά. Νομίζω κάτι απίστευτο και για την ίδια. Εννοείται. Αλλά είναι εργατική και συνήθως θέλει να μένει εκτός κάμερας. Γι' αυτό και δεν έκανε παρουσία ούτε στο αντρικό της Ομόνιας ούτε σήμερα. Εμείς να την ευχαριστήσουμε. Εννοείται, δεν είναι τυχαίο ότι κέρδισε η Γαλαφέρα, γιατί η βοήθειά της ήταν απίστευτη. Και ο κύριος Άντρος, ο εργάτης που έχουμε πάντα μαζί μας, είναι χρόνια εδώ στον Απόλλωνα, και στα δύσκολα και στα εύκολα ήταν πάντα εδώ. Ευχαριστώ για αυτόν προσωπικά. Ο Στέργιος σίγουρα θα μιλήσει. Οι πρωταγωνιστές μιλούν σήμερα. Εγώ απλά δίνω πάσες. Ο Στέργιος έχει τον λόγο να μας πει την δική του εκδοχή της φετινής σεζόν. Πόσο πιεστικός ήταν από το τηλέφωνο Γιάννης Γιαπάνης όταν επηρεάστηκε από τον κορονοϊό, Στέργιε? Αφόρητα. άψογη συνεργασία. Πάντοτε με τον Γιάννη. Είμαστε δεκαετίες μαζί. Και με τα άλλα παιδιά, τα οποία. Ναι, από τις οδηγίες του καταφέρουμε να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα πολύ καλό επίπεδο και από τότε ξεκίνησε το φορμάρισμά μας που ευτυχώς κράτησε μέχρι το τέλος της σεζόν και μας χάρισε αυτά τα τρία τρόπια. Άνδρος Χρυσοστόμου, τι κρατά περισσότερο από την φετινή χρονιά? Είναι ένα άτομο που έζησε αρκετά στον Απόλλωνα, σε μια ομάδα που την έχει σαν παιδί του, ο γυρεότερος στο πάνελ. Εντάξει, απολογούμε για το χαρακτηρισμό, αλλά να το πεις είναι αλήθεια. Κανένα πρόβλημα. Το τι κρατώ. Κάθε τίτλος έχει τη δική του ιστορία. Κάθε τίτλος είναι πιο γλυκός από τον προηγούμενο. Όλη τη δουλειά την κάνανε τα κορίτσια, το προπονητικό team. Ήτανε ονειρικό αυτό που έχει γίνει. Και ακόμα και τη στιγμή που κόψαμε πίσω και τρέχαμε πίσω από την Ολυμπιάδα, όλοι πιστεύαμε ότι στο τέλος θα πανηγυρίσουμε και θα πάρουμε αυτά που μας αξίζουν. Περάσαμε δύσκολα, πράγματι. Τα τελευταία 2-2,5 χρόνια πριν έρθει ο Γιάννης ήταν μέχρι κλείσιμο του τμήματος. Μείναμε 1-2 άτομα, το τρέχαμε συνεχώς και ευτυχώς που βρέθηκε ο κύριος ο Πάνος Γεωργάκης και ανέλαβε το τμήμα και χαρακτηριστικά είχε μπει όταν πήγαν μπροστά στο Συμβούλιο του Σωματείου, ως που είμαι εγώ αντιπρόεδρος του Σωματείου, δεν κλείνει τμήμα του Απόλλωνα. Το είπε και το έκανε. Και σε ανύποπτο χρόνο, τον πρώτο χρόνο που είχε γίνει, σε μια συνάντηση που είχαμε στην Πίτσα Μία μαζί με τις ladies, που είχαν πάρει ήδη το πρωτάθλημα και το κύπελλο, αναφέρθηκε προς τον πρόεδρο του Λέιτης και τους είπε: «Μας δείξατε το δρόμο. Του χρόνου θα είμαστε και εμείς εδώ πρωταθλητές». Έβαλε στόχους, ήρθε ο Γιάννης. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για τον Γιάννη. Είναι μεγάλο κεφαλαίο για τον Απόλλωνα. Μαζί με το επιτελείο του, όπως ήταν παλιά. Και τα αποτελέσματα είναι μπροστά μας και τα βλέπουμε. Χαιρόμαστε, όχι εμείς μόνο. Ο κόσμος του Απόλλωνα, οι οικογένειες οι δικές μας που αφιερώνουμε πολλές ώρες μακριά τους. Και πάμε παρακάτω. Πάμε για την επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μιας και μίλησες για οικογένεια, πάμε στην αρχηγό του Απόλλωνα, που ανανεώνει την καρταρόμπα οικογένειας. Και μεγαλώνοντας παίρνει τίτλους. Άντρι Ορδάνους,
σημαντικά κομμάτια του puzzle και του δικού σου βιογραφικού. Το ότι πέτυχε ο φετινός Απόλλωνας. Η εμπειρία σου και η ενέργεια που έβγαλες στο γήπεδο, ενδεικτική και του τι είδε ο κόσμος στους αγώνες Κυπέλλου. Είδε μια προφανώς λίγο πιο γεματούλα πεδοσφαιρίστρια να βγάζει ενέργεια στο φιλέ. Εντάξει, το λέμε χαριτολογώντας, αλλά είναι η ουσία και νομίζω πως και ο Γιάννης καταλαβαίνει πως όταν έχει τέτοιο πάθος στην ομάδα του και τέτοια αυτοπεποίθηση και κοπέλες όπως οι Άντρη, προφανώς η ομάδα θα πάει μπροστά. Δεν ήθελε να χάσει τέτοια παιχνίδια. Η Άντρη έπαιζε μέχρι τέλους και πλέον στα... πόσο είμαστε τώρα? 4,5 μηνών. 4,5 μηνών. Εντάξει, με ρωτήσαν αρκετοί που παρακολουθούσαν τους αγώνες του Final Four στο Θεμιστόκλειο. Κατά πόσο τον αριθμό στο 13 είναι έγκυος και πρέπει να το πούμε τώρα πως είναι αλήθεια. Και παρά το ότι έφερες και ένα παιδί μέσα σου, αγωνιζόσουν ως το τέλος σαν να μην υπήρχε κάτι. Προσπαθούσα. Τι προσπαθούσες, έκανες μπλοκ. Στο σέρβις, άψογη. Βοήθειες, ευτυχώς έχεις και την Κατερίνα και σου δίνει αναπνοές. Ναι. Τέλεια. Με τις συμπαίχτριες σου, αρκετή ενέργεια και αυτό μπορεί να μας το πει και η Μαρίνα που είναι πίσω σου. Επίσης, μεγάλη δουλειά, Μαρίνα Λαβρούκ. Αρχικά από την Άντρη, θέλω σχόλιο. Καταρχήν, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχα τους προπονητές δίπλα μου σε αυτόν το καινούριο, όπως είπες και εσύ, στην εγκυμοσύνη και τις συμπαίχτριες μου λίγο πιο μετά όταν τους το ανακοινώσαμε, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω και το γιατρό μου, να λέω αλήθεια. Τους ευχαριστώ, ήταν δίπλα μου. Βέβαια, το ήθελα και εγώ πάρα πολύ. Από τη στιγμή που ήταν όλα εντάξει, είπα ότι θα αντέξω μέχρι το τέλος να βοηθήσω όσο μπορούσα. Εντάξει, δεν θέλω δάκρυα κατά. Όχι, είναι, όχι. Ούτε συγκίνηση, νομίζω όχι, είναι... Ναι. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε. Όχι, είμαι καλά. Άντρη μου, νομίζω, εντάξει, επειδή πήγες περίφημα, εντάξει, δεν θέλω να περί αυτολογούμενοι να συγκεντρωνόμαστε στο τι έκανε η Άντρη. Είναι κάτι που είπε και ο Γιώργος ο Φαντάρος δημόσια. Ερχόμενος εδώ, είχα μιλήσει και με τον κύριο Φαντάρο. Είπε πως, έκανε ένα post και είπε πως αν ο Απόλλωνας έχει παίχτριες που βγάζουν τόση ενέργεια και τόσο πάθος στο παιχνίδι τους, μόνο καλό είναι για μια ομάδα. Και η Άντρη το έκανε ιδανικά την φετινή σεζόν, παρακολουθώντας τα περισσότερα παιχνίδια της ομάδας, μπορώ να το επιβεβαιώσω. Και η Άντρη είναι μια γνήσια αρχηγός. Αυτό θέλει ουσιαστικά ένας προπονητής από την αρχηγό του, να υποκινεί και τις νεαρότερες συμπαίχτριες όπως η Θέα, όπως προφανώς και άλλες παίχτριες, η Καρίνα, η Αλεξάνδρα, που προφανώς θα πάρουν αρκετό χρόνο περισσότερο συμμετοχή στο μέλλον. Όλες εμείς οι μεγάλες παίχτριες, εννοείται ότι θέλουμε να παρακινήσουμε τις πιο μικρές παίχτριες, έστω και λίγο κάτι να πάρουν από τις πιο εμπειρές αθλήτριες. Αυτός είναι ο στόχος. Και νομίζω ότι γίνεται αυτό τα τελευταία χρόνια, όπως είχαμε πει και στην εκπομπή την προηγουμένη. Ναι, ότι γίνεται καλή δουλειά με τις μικρές αθλητρίες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε να δώσουμε τώρα ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, το μοναδικό για την σημερινή εκπομπή, για να επιστρέψουμε και να πούμε περισσότερα και για τις υπόλοιπες αθλητρίες που βοήθησαν τα μέγιστα ώστε ο Απόλλωνας να φτάσει στο μεγάλο τρέμπολ. Επιστρέφουμε αγαπητοί μας φίλοι στην εκπομπή Blockout, σήμερα από το γήπεδο του Απόλλωνα στην Λεμεσό με την τρεμπλούχο ομάδα στην γυναικεία πεντοσφαίριση. Λοΐζος Πετούσης, αν θέλεις να προσθέσεις εκείνα που άκουσες νωρίτερα από την Άντρη, πριν να πάμε να παρουσιάσουμε και τις τρεις αθλήτριες που βοήθησαν τα μέγιστα για να, να γίνει πανίσχυρο ουσιαστικά ο φετινός Απόλλωνας. Εντάξει, για την Άντρη την εγώ. Ευτυχώς που δεν μας έκανε ένσταση που παίζαμε με 7 παίχτες. Λοιπόν, εντάξει, στην ομάδα όπως είπα και πριν, δεν έχουμε μόνο καλές παίχτριες και καλές αθλήτριες. Όλες οι παίχτριες μας είναι καλοί χαρακτήρες. Είναι καλά παιδιά. Είμαστε περήφανοι που τις έχουμε.
Γι' αυτό και θέλουμε όλες μαζί μας του χρόνου. Εξαιρετικοί χαρακτήρες. Οι περισσότερες από εδώ, Λοΐζο, θα είναι του χρόνου. Τουλάχιστον να... Όλες θέλουμε να είναι του χρόνου και πιθανότατα θα είναι... ο Γιάννης, γιατί ήθελε να έχει τον πρώτο λόγο, θα πάρει μετά το μικρόφωνο. Μπορεί να πάρει το μικρόφωνο ο Γιάννης για να ξέρουμε τις προθέσεις του προπονητή. Αν είναι ικανοποιημένος, κυρίως με την Μαρία, την Τζένι και την Τζέσικα, για να ξέρει αν και ο κόσμος, αν θα υπάρχει αρκετή ενέργεια και πιθανώς και δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τα μυστικά μας. Έχουμε τράχεις αξιπένω, ο κόσμος περιμένει. Εννοείται ότι θέλω τις αθλητρίες μου μαζί μου. Μετά από τέτοια σεζόν που κάναμε όλοι μαζί και όλες οι κοπέλες, πράγμα μου χαζός να μην τις θέλω μαζί μου. Εντάξει, όμως είναι λίγο νωρίς ακόμα. Έχουμε να δούμε διάφορες παραμέτρους μέχρι να αποφασίσουμε πώς θα στελεχωθεί η ομάδα για τη νέα σεζόν. Τις έχω ευχαριστήσει προσωπικά πάρα πολλές φορές και το ευχαριστώ για τώρα. Εδώ, εντάξει, δεν θα ξεκινήσω να λέω για κάθε μια ξεχωριστά, διότι έχω πάρα πολλά να πω για αυτές τις κοπέλες. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για ό,τι κάμα για μένα, για τους προπονητές τους, για τους επιτελείων όλων, για την ομάδα μας, για τους φιλάθλους μας. Εντάξει, νομίζω ήταν το απόλυτο που μπορούσα να κάνω, εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, guys. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω είναι και ώρα να δούμε τις κυρίες εκ δεξιών του Γιάννη Γιαπάνη, αρχίζοντας από την Τζένιφερ Νογουέρας. Η Τζένι, αν θέλει να μας μοιραστεί εκτός από την φετινή σεζόν, αν βρήκε περισσότερα στην Κύπρο, Κωνσταντίνε, από αυτά που περίμενε, και αν κατά δεύτερο λόγο βρήκε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό βάσει των όσων είχε στο μυαλό της. For me this year was an amazing experience. I think I got to play with a lot of amazing women, and I think we all can agree when we were in the locker room that we had some really beautiful chemistry going on. We did have our moments of being emotional, we did have our moments where things didn't go perfect on the court, but we also had a really nice way of dealing with it and making it better, and we had good coaches, and the moments that weren't going our way, they spoke to us and they told us what we needed to do, what we needed to accomplish so that we could make it better. And we had some amazing fans. I think that made the league very fun for me, especially towards the end when we started to get closer to winning the championship and to have some chance to getting the triple. We started to see how crazy the fans were and how they would light everything on fire, and I was scared about the health of everybody, but it was something that I never got to experience. Is that close to Puerto Rico, Jenny? The fans in Puerto Rico are amazing. They're just different in the way that they sing. And for me, because we also sing, but we bring like instruments, and it's more like tropical. Just think about tropical type of singing and like party and like relax. And here it's just intense. Jungle. It's intense. It's intense. And I just like, I'm playing and I look and I'm like, they're still singing. And they don't stop, and it was amazing, and when we were able to get the championship and to see how everybody celebrated and they lived it, it was like they were the ones playing in the court, it was something that I've never experienced in that level of intensity. So that for me is something I will remember for the rest of my life. 1 minute to translate. We have Konstantinos with you. Τώρα δεν είναι να θυμηθώ. Ό,τι θυμάσαι, Κωνσταντίνε, νομίζω μπορώ να προσθέσω κι εγώ. Εντάξει. Η Τζένι είπε, εντάξει, η ομάδα ήταν ένα καταπληκτικό σύνολο. Υπήρχαν στιγμές στο προάθλημα που ήταν λίγο δύσκολες και καλές στιγμές, και με τη βοήθεια των προπονητών μας και των συμπαικτριών μας βρήκαμε τις λύσεις. Και μετά είπε για τους φιλάθλους ότι ήταν κάτι που δεν έζησε ποτέ στη ζωή της. Έχει και στη χώρα της. Είπε ότι ήταν απίστευτο συνέστημα και είπε πως πολλές φορές έπαιζαν και αυτοί. Αλλά αυτό που έχει αντιμετωπίσει ουσιαστικά είναι κάπως διαφορετικά. Εκεί υπάρχουν περισσότερο χορογραφίες και διασκέδαση. Σωστά. Ενώ εδώ είναι περισσότερο επιθετικοί. Θέλουν να μπουν να παίξουν ήδη. Κάπως έτσι το είπε. Λοιπόν, Τζέσικα Βεντούρα. Μεγάλη χρονιά. MVP στο τελικό κυπέλλου. Γενικότερα από τις MVP
της φετινής σεζόν για τον Απόλλωνα. Θεωρεί πως έκανε η ίδια την καλύτερη, καλύτερη της χρονιάς στην Κύπρο. Do you believe you did your best year in Cyprus? Yes, it was my second year and yes, if you compare with last year, yes, this year was better. I mean, I was so happy for the MVP, but this trophy was more like a teamwork. Because in this game, in some moment, if I was not doing my best or I was not doing my points, I just look to the side and my teammate was doing this very well. So was MVP, but was from completely my team. Η Jessica είπε ότι ήταν η δεύτερη της χρονιά στην Κύπρο και σίγουρα φέτος έπαιξε πολύ καλύτερα από πέρσι. Το MVP, λέει, δεν ήταν αυτή που το πήρε μόνη, ήταν όλη η ομάδα. Και στα σύνολο και βοηθήσαμε όλοι να δειχτεί. Σαν. Και μια μεγάλη παίχτρια από την Βενεζουέλα, νομίζω και στην εθνική ομάδα, παλιότερα. Πήρε αρκετούς πόντους φέτος στον Απόλλωνα. Από τις καλύτερες παίχτριες στην θέση της. Θεωρώ πως η Μαρία Πέρες ήταν αυτό που περίμενε και στην έκρηξη της ομάδας ο Γιάννης Γιαπάνης. Θα μας πει και η ίδια πώς βίωσε τις φετινές στιγμές και αν θεωρεί πως και αυτή ανέβηκε επίπεδο και με τις πάσες της Τζένιφερ και γενικότερα με τη συνεργασία της υπόλοιπης ομάδας. Yes, sure. First of all, I want to say thanks to having us tonight. This year was amazing in all the levels. We have a great team and with the incorporation of Jenny, give us like a different team, like she built our team. And I think in, during all the season, we were like improving in every game. And it was amazing how we developed our level. At some point we were like 4 and 5 points behind and still we were like, we can do it because we have the confidence and every player were like so focused to get our goal that we don't care about the score at that point. We were just fighting and doing our job together. This was definitely a teamwork and I'm so happy to experience this this season. It was amazing. Θέλει να ευχαριστήσει την ομάδα για όλα φέτος. Με την Τζένι σαν μπασαδόρο συμπλήρωσε αυτό που χρειαζόταν η ομάδα και κάθε παιχνίδι παίζαμε καλύτερα και καλύτερα. Υπήρχαν και παιχνίδια που ήμασταν 5-6 πόντους πίσω και πάντα βρίσκαμε τον τρόπο να τα γυρίσουμε. Ήταν γενικότερα καταπληκτική η χρονιά, είπε δύο φορές η Μαρία Πέρες. Έτσι για να συμπληρώσω, ας πάει το μικρόφωνο στην πίσω ζώνη και στην Θέα, μιας και είναι στην άκρη. Θέα, πρώτη χρονιά με συμμετοχή για σένα. Πολλοί κάνουν λόγο για την ηλικία σου. Ένα σχόλιο και από σένα για την φετινή σεζόν. Πώς είναι να παίζεις με μεγαλύτερες αθλήτριες που έπαιξαν, που έχουν μεγαλύτερες παραστάσεις ουσιαστικά. Χαίρομαι αφαντάστα που στα 13 μου χρονιά έζησα όλο αυτό και ελπίζω και στις επόμενες χρονιές να ζήσω το ίδιο και να τα πάμε για ακόμα καλύτερα ως ομάδα και ως σύνολο. Όσον αφορά την υποκίνηση όταν σε βάζει ο προπονητής σου και πρέπει να αποδείξεις πως έχεις το σέρβις, το κάνεις την προπόνηση, δεν ακούς τίποτα γύρω σου, δεν ακούς τους φιλάθλους, γιατί πολλές φορές όλοι επηρεάζονται από το κοινό. Ναι, έχει φορές που επηρεάζομαι, αλλά προσπαθώ να τα ξεχάσω όλα και να είμαι περισσότερο focus στο σέρβις μου και να μην σκέφτομαι τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε, Θέα. Εμείς πιστεύουμε πως θα έχεις καλύτερες μέρες και καλύτερες παρουσίες στο άθλημα. Άντρια Ζακχαίου δίπλα της, λίμπερο, συνήθως κόβει, συνήθως βοηθά περισσότερο ανασταλτικά την ομάδα της για να μπορέσει να χτίσει. Άκουσαμε πριν την Μαρία να λέει πως χτίζει η ομάδα στις καλές πάσες και προφανώς έρχονται πολλές από την Άντρια Ζακχαίου. Θεωρείς πως φέτος η ομάδα ήταν χτισμένη, Άντρια, για να μπορέσει να πάρει και τους τρεις τίτλους?
Φυσικά και ταχτισμένη. Ήταν μια εξαιρετική χρονιά με αρκετές δυσκολίες. Αλλά μαζί, με τη βοήθεια του προπονητικού team και των συμπαικτριών μας, έφτασαμε και όπου ήθελαμε. Και τα καταφέρατε. Ναι, ναι. Συνήθως η Άντρια δεν πολύ μιλά. οπότε πάει to the point απαντήσεις. Κατερίνα Λάμπρου δίπλα τη. Η Κατερίνα είναι μια παίχτρια που. Εντάξει, τώρα θα σας αφήσουμε να γελάσει. Λοιπόν, Κατερίνα, και εσύ με σπουδαία παρουσία φέτος στον φέτινο Απόλλωνα. Πολύ παραγωγική χρονιά, γεμάτη χρονιά. Θεωρείς πως ήταν τόσο καλό το κλίμα όσο λέγεται για να μπορέσει να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα? Ναι, σίγουρα θεωρώ. Για μένα βασικά ήταν τέλεια χρονιά. Σίγουρα το κλίμα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Με τις συμπαίχτριες μας είμαστε πάρα πολύ δεμένες και με τους προπονητές μας. Ναι, η χρονιά πήγε πολύ καλά. Νομίζω είχαμε τόση πολύ θέληση, πάθος, σκληρή δουλειά και καταφέραμε αυτά που πετύχαμε και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Προσωπική στόχη. Νομίζω πως η τέλεια χρονιά φέρνει για κλείσει την εθνική. Τι να πω, να το δούμε step by step, να δούμε τι θα γίνει. Αυτό είναι μια σπόντα προς τον Λουί Λοϊζή, τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Σε κάποια φάση θα τον υποκινήσουμε να δει την εκπομπή. Καρίνα Παύλωβα, σε χαιρετούμε. Νομίζω πως από τον Πάγκο πιστεύω περιμένεις περισσότερα. Σιγά σιγά θα μπουν και κάποιες νεαρές αθλήτριες. Και εσύ και η Αλεξάνδρα, περιμένετε αυτή την ευκαιρία να πάρετε κι εσείς περισσότερο χρόνο συμμετοχής για να αποδείξετε πως είσαστε μέλος του κλαμπ? Ναι, σίγουρα. Εντάξει. Πρώτη φορά εγώ είμαι στην πρώτη κατηγορία. Είμαι πολλά χαρούμενη ότι είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι μια εξαιρετική ομάδα με εξαιρετικό προπονητικό team, εξαιρετικές συμπαίχτριες. Σίγουρα να θέλουμε σε μια φάση να παίζουμε κι εμείς, αλλά πιστεύω ότι φέτος χρειάστηκε να ρολάρουμε περισσότερο στις προπονήσεις, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κύρια ομάδα να μπορεί να δείξει καλό αποτέλεσμα στο γήπεδο. Και πιστεύω αυτό καταφέραμε. Λοιπόν, νομίζω θα έρθουν οι ευκαιρίες. Αλεξάνδρα, ένα σχόλιο για σένα. A comment for you, if you want in English. It's better for you. Of course, it's for this year, it's my second year in the highest team with this wonderful team. I didn't start from the beginning of the season. I came from the middle, and it was the best moments of this year for me. And I'm happy that I helped somehow for the team to end up in the with winning all three cups for this year. Thank you very much. Εντάξει, Κωνσταντίνος θα κάνει τη μετάφραση. Ακούμε και ο Κωνσταντίνος τη μετάφραση και κατευθείαν στην Μαρίνα Λαβρούκ. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο πρώτα. Είναι η δεύτερη της χρονιά της Αλεξάνδρας. Και αν και ήρθε μέσα στα μέσα της χρονιάς, κατάφερε να ζήσει τις καλύτερες στιγμές της ομάδας και ελπίζει και του χρόνου να ζήσει. Νομίζω ήταν και τυχερή. Ήταν μόνο στις καλές μέρες τη σεζόν η Αλεξάνδρα. Μαρίνα Λαβρούκ, θέλεις να σε ρωτήσω ή θα κάνεις σόλο? Λοιπόν, από τις πιο εμπειρές αθλήτριες η Μαρίνα ήταν παρούσα και στις μεγάλες επιτυχίες, νομίζω από τις σταθερές αξίες του φετινού Απόλλωνα. Συγχαρητήρια ξανά. Και ένα σχόλιο από σένα. Πού νομίζεις πως κρίθηκε τελικώς η κατάκτηση και των τριών τροπέων που βλέπουμε μπροστά μας, Μαρίνα? Που κρίθηκε. Σε ποια παιχνίδια θεωρείς πως δώσατε κάτι περισσότερο για να έρθει αυτός ο τίτλος? Εγώ πιστεύω ότι μετά από το Δεκέμβριο, το δεύτερο κομμάτι του σεζόν ήταν όλα τα παιχνίδια, κάθε παιχνίδι για μας ήταν σημαντικό. Γιατί ξέραμε ότι έπρεπε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια για να πιάσουμε τίτλο και πρωταθλήματος εννοώ. Γι' αυτό ήταν πάντα είχαμε και πίεση και άγχος, εννοείται, σαν όλοι οι αθλητές έχουν το. Αλλά καταφέραμε το, γιατί είχαμε πολύ καλή στήριξη από τον προπονητή μας, γιατί πάντα πίστευε σε μας, που είναι πολύ σημαντικό. Από φιλάθρους μας και τον κόσμο μας.
επίσης όλος από την ομάδα μας, ενώ ξέρετε, νιώσεις αυτό. Έχεις αυτό το σύνθημα ότι πιστεύουν σε σένα. Και... Ναι, αλλά πολλές φορές νευριάζει και το βλέπω και σου φωνάζει. Εντάξει, this is the working moment, you know. Δεν είναι καθόλου υγιές, Μαρίνα. Ναι. Πάμε να δούμε, επειδή μου δίνεις μια πάσα, πάμε να δούμε ένα φιλμάκι για τον Γιάννη Γιαπάνη. Χρωστάμε ένα βίντεο, πάμε να το δώσουμε τώρα. Με διαφορά τέριαξε στην ψυχοσύνθεση της ομάδας και τα αποτελέσματα τον κάνουν πολυνίκη τεχνικό. Για την ακρίβεια, τα 5 πρωταθλήματα, τα 5 κύπελα και τα 5 Super Cup δίνουν μακράν τον τίτλο του προπονητή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον Απόλλωνα, στον Γιάννη Γιαπάνη. Μπορεί να μην είναι ηλικιακά μεγάλος, αλλά στα 40 του χρόνια ο λεμεσιανός προπονητής έχει καταφέρει να πάρει αυτό που θέλει από τις παίκτριές του και να ανεβάσει το επίπεδο της πετοσφαιρικής γυναικείας ομάδας. Μπορεί να μην είναι θορυβώδης, τουλάχιστον αυτό δεν φαίνεται στο γήπεδο πέραν ελάχιστων περιπτώσεων, αλλά διακρίνεται για την εμπιστοσύνη στο επιτελείο του, γνωρίζοντας πως ο καθένας έχει το ρόλο του για να βοηθήσει ενεργά τον ίδιο αλλά και την ομάδα. Ο Γιάννης Γιαπάνης ως αθλητής είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά μεγαλώνοντας μαθαίνει και από τις δικές του εμπειρίες στα παρκέ. Η επιστροφή του στον Απόλλωνα μετά από μια διετία σηματοδότησε και πάλι τρόπαια για τους γαλάζιους που φέτος κατέκτησαν τα πάντα. Δεν του αρέσει να χάνει και μετά από ήττα πεισμώνει περισσότερο, στοιχείο που έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στις αθλήτριες του Απόλλωνα. Χαρακτηριστικές οι οδηγίες του πριν εισέλθουν οι παίκτριές του για το τρίτο σετ στον αγώνα τελικό πρωταθλήματος με την Ολυμπιάδα. Ο Απόλλωνας έχανε με 2-0 σετ και ο Γιαπάνης φωνάζει στον πάγκο αφυπνίζοντας τις παίκτριές του. Ή θα παίξετε όπως ξέρετε, ή θα χαλάσετε ό,τι χτίσατε μέχρι τώρα. Εσείς αποφασίζετε. Η ιστορία ακολούθως είναι γνωστή. Ο Απόλλωνας με την υποκίνηση και του ζωηρού στην κερκίδα κοινού του ανέτρεψε την κατάσταση, πήρε το πρωτάθλημα για να ακολουθήσει το κύπελο. 4-1 τρέμπλ για τον προπονητή που γράφει ιστορία, φορώντας τη φανέλα του Απόλλωνα στην άκρη του πάγκου. Ευτυχώς, Γιάννη Γιαπάνη, τα περισσότερα ντέρπι ήταν τηλεοπτικά, οπότε είχαμε εικόνα. Κατά ακρίβεια, τι έλεγε στις παίκτριές σου. Ήταν σημαντικό το παιχνίδι με τον Ολυμπιάδα, το πώς γύρισε. Ήμασταν εδώ σε αυτό το γήπεδο, στο 2-0. Λες και κάποιος ανέβασε το μοχλό και ξαφνικά η ομάδα άρχισε και έπαιζε. Άρη μου, να σου πω την αλήθεια, ήταν σίγουρα ήταν σημαντικό, εννοείται σημαντικό. Όμως να ξεκινήσουμε και από πριν, για το παιχνίδι στη Λευκωσία, το πρώτο παιχνίδι που παίξα στο γήπεδο της Ολυμπιάδας, ήταν πάλι σημαντικό. Ένα από τα πολλά tie break. Ναι. Γενικά, το επόμενο παιχνίδι πάλι στη Λευκωσία, στον πρώτο play-offs, πάλι ήταν σημαντικό, πάλι 3-2 και καταφέραμε να έρθαμε εδώ. Δηλαδή ήταν σημαντικό μέχρι το επόμενο. Όλα τα παιχνίδια πηγαίναμε έτσι. Σημαντικό μέχρι το επόμενο, σημαντικό μέχρι το επόμενο. Απλά εκεί. Εκείνο ήταν 2-0 πίσω στο σπίτι μας. Δεν μπορούσα να φανταστώ με αυτόν τον κόσμο και με αυτήν την ομάδα που έχουμε ότι δεν μπορούσαμε να χάσουμε το παιχνίδι. Υπήρχε περίπτωση να. Πέρασε από το μυαλό μου ούτε δευτερόλεπτο ότι θα χάσουμε το παιχνίδι. Πίστευα. Ήμουν σίγουρος ότι περίμενα και εγώ αυτόν το μαγικό, το κλικ να γυρίσει η ομάδα να επανέλθει. Και τα καταφέρα. Έγινε. Εντάξει, το γιατί έγινε, θέλουμε ώρα να το αναλύσουμε. Είναι ώρα τώρα να... Μπορεί να πας το πει και ο νούμερο ένα φίλαθλος που κάθεται απέναντί μου. Να αναλύσουμε. Όμως είχαμε μεταξύ μας διάφορα θέματα, πώς να το πω, θεματάκια. Έχουμε μερικές ιστοριούλες μέσα στα παιχνίδια αυτά που κάποια στιγμή θα τις κάνουμε και δημόσιες να μάθει ο κόσμος. Λοιπόν, εντάξει, όλες οι ιστορίες όμως προφανώς έφεραν καλό λόγο και αποτέλεσμα στο τέλος της σεζόν και αυτό φαίνεται μπροστά μας. Κάποιες ήταν σοβαρές, κάποιες ήταν πιο αστείες, κάποιες ήταν πιο παρεξηγήσιμες, κάποιες ήταν συνεννοησίες. Όμως ήταν ιστορίες που θεωρώ ότι είναι κάποια στιγμή ωραία να μαθευτούν. Ωραίες ιστορίες. Λοίζω Πετούση, πόσο έσπρωξε ο κόσμος του Απόλλωνα στους τρεις τίτλους, ουσιαστικά στους δύο, γιατί στον πρώτο. Δεν είχαμε κόσμο στο Κίτιο, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, βέβαια, κάθε φορά που έπαιζε αυτή η ομάδα, έφερε και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, διότι ο κόσμος εκτίμησε την προσπάθεια που γίνεται. Τον κόσμο δεν τον φέραμε εμείς, τον έφερε η ομάδα, η οποία πάλευε κάθε παιχνίδι. Και ο κόσμος έβλεπε αυτή την προσπάθεια, αγκάλιασε αυτή την ομάδα και με αποτέλεσμα στους τελευταίους αγώνες, να γεμίζουμε τα γήπεδα. Αυτός ήταν ο στόχος μας και αυτός είναι ο στόχος μας για το μέλλον, ότι αυτή η ομάδα πρέπει να παίζει με γήπεδα γεμάτα. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας.
πρέπει ο κόσμος να αγκαλιάσει περισσότερο αυτήν την ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα δίνει τίτλους στο σύλλογο του Απολλώνα. Και είναι πολύ σημαντικό, από τη στιγμή που έρχονται τίτλοι, προφανώς δουλειά καλή γίνεται και εργάζεται με επαγγελματικά, σε επαγγελματικά πρότυπα. Άνδρος Χρυσοστόμου, αν θέλει να προσθέσει κάτι σε αυτό, από τις τελευταίες σεζόν που είδαμε πως η ομάδα είχε αρχή και τέλος. Μιλήσατε πριν για τη συνεργασία που είχατε για τον Γιάννη Γιαπάνη, για την επιστροφή του κυρίου Γεωργάκη, ουσιαστικά ενεργά στο τμήμα βόλεϊ. Θεωρείτε πως είναι στοιχεία που κρατούν μια ομάδα όταν έχεις αφεντικό, ουσιαστικά βάζω σε εισαγωγικά το αφεντικό, που δεν βρίσκεται και εδώ σήμερα. Είναι ένας αθόρυβος παίχτης που ουσιαστικά κάνει σωστές κινήσεις. Όπως το σκάκι, κάποιος πρέπει να υποκινεί τους τα πιονάκια. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κύριος Γεωργάκης αφήνει σε όλους τους ανθρώπους να δουλέψουν στο πόστο τους για να έρθουν ιδανικές συνθήκες για μια ομάδα. Είναι ακριβώς έτσι τα δεδομένα? Πράγματι, ο κύριος Γεωργάκης είναι τόσο κοντά στην ομάδα, αν και δεν είναι μαζί πάντα. Έχει καθοδηγά την ομάδα μέσω των ανθρώπων που έχει κοντά του, με τον Λοΐζον τον Πετούση, με τον Γιάννη, με τον... γενικά με το team, για να έχουν το λευκό ότι χρειαστεί η ομάδα είναι εντάξει από μέρους της διοίκησης. Πράγματι, όταν έχεις σταθερή διοίκηση, να υπάρχουν τα λεφτά, διότι όπως είναι τα πράγματα, χωρίς τα λεφτά δεν κάνεις τίποτε. Είναι εδώ και θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά μετά την νίκη επί της Ολυμπιάδας στο γήπεδο μας, αυτή την ανατροπή του 2-0 στο 3-2, είχε πει ότι αυτή η νίκη θα με κρατήσει στον Απόλλωνα για πολλά χρόνια. Κοντά στην ομάδα. Ναι, θέλει να προσθέσει κάτι. Αυτό λέει πολλά. Λοΐζος Πετούσης, θέλει να συμπληρώσει κάτι. Εντάξει, πάντα όταν υπάρχει σωστή διοίκηση και ένας πρόεδρος σαν τον Παναγιώτη Γεωργάκη με την εταιρεία του, αν μην το ξεχνάμε, διότι η Property Gallery είναι ο κύριος χορηγός της ομάδας μας, και που μπαίνουν οι γερές βάσεις που ξεκίνησαν να μπαίνουν εδώ και κάποια χρόνια, υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα. Θέλω και εγώ προσωπικά να τον ευχαριστήσω, διότι έχω έναν άψογο συνεργάτη δίπλα μου, έναν αθόρυβο στρατιώτη, που ποτέ δεν του ζητήσαμε κάτι σαν ομάδα και να μην το προσφέρει. Δεν είναι στρατιώτης, είναι ένας στρατηγός που ό,τι θέλουν οι στρατιώτες του και οι συνεργάτες του και οι αξιωματικοί του το δίνει. Και ευελπιστούμε ότι θα πιάσουμε πολλούς τίτλους μαζί. Δεν ξέρω ποιος θέλει να κάνει το καταληκτικό σχόλιο. Αν υπάρχει κάποιος που θέλει να πει κάτι για την φετινή σεζόν, Στέργιος είναι έτοιμος. Μπορεί να έχει το... έχει το μικρόφωνο μπροστά του, λέει ό,τι θέλει. Θα ήθελα και εγώ να πω κάτι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες, πρώτα απ' όλα εσάς, γιατί το άθλημα μας δεν υπάρχει τόση προβολή σωστά. Τη διοίκηση, όπως είπετε εσείς, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει υγεία και εμείς και οι αθλητρίες να σκέφτονται μόνο το άθλημα, χωρίς κανένα εμπόδιο. Και βεβαίως τις αθλητρίες μας που ήταν εξαιρετικές, υπομονετικές και εργατικές. Νομίζω πως η εργατικότητα και η υπομονή χρειάζεται και για την επόμενη σεζόν. Προφανώς θέλουμε να ξαναδούμε μια νέα ομάδα βάση της οποίας ξεκίνησε αυτή τη χρονιά για να μπορέσει να υποστηριχτεί η επόμενη. Αλλά θέλουμε και περισσότερο ανταγωνισμό στο άθλημα, να δούμε την Ολυμπιάδα ακόμα πιο δυνατή. Νομίζω κερδίζει ο Απόλλωνας, γίνεται πιο δυνατή ως ο υφιστάμενος πρωταθλητής. Δεν ξέρω αν ασπάζεται αυτό το σχόλιο ο Γιάννης Γιαπάνης, γιατί προφανώς αν έχουμε πιο δυνατές ομάδες θα έχουμε και περισσότερη αθλητική υγεία. Εννοείται. Εμείς αναζητούμε να έχουμε δυνατούς αντιπάλους. Θέλουμε. Και εντάξει, και με κακά τα ψέματα, η αρχή της σεζόν φέτος έδειχνε ότι θα πάμε μέχρι το τέλος 4 ομάδες σίγουρα.
Κάπου στην πορεία ξεχωρίσαμε εμείς με την Ολυμπιάδα, που ήταν πολύ δυνατή ομάδα η Ολυμπιάδα. Έχω να πω ότι θεωρώ ότι ήταν από τους πιο δύσκολους αντιπάλους που αντιμετωπίσαμε και στα παλιά χρόνια που ήμουν εδώ στην ομάδα. Και αυτό μας δίνει και μεγαλύτερη αξία για τις νίκες μας και για τους τίτλους. Και μας δίνει σαν προπονητές, εγώ το είχα αναφέρει στην κοπελιά μια φορά, ότι μας αρέσει να έχουμε τέτοιου είδους ανταγωνισμό και παιχνίδια. Έτσι αναγκαζόμαστε και εμείς ήδη να βρίσκουμε λύσεις και να βελτιωνόμαστε για να προχωρούμε. Δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο για το άθλημα. Ο εχθρός του καλού, ο καλύτερος. Λοιπόν, κάπως έτσι με την σχετική ατάκα ολοκληρώσαμε για σήμερα. Αυτή ήταν και η τελευταία εκπομπή για την φετινή σεζόν. Εμείς ευχαριστούμε όλους όσοι δούλεψαν για να έρθει ήχος και εικόνα στους δέχτες σας και σήμερα την ομάδα του Απόλλωνα, η οποία πανηγυρίζει τους τρεις φετινούς τίτλους. Για την ώρα, καλό σας βράδυ.